κρατάει ακόμα εκεί στην Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Ναι, ναι. Με, ίσως έχει και λίγες βροχές στη Δυτική Ελλάδα. Mm-hmm. Να το τώρα θα τελευταίες, το δείτε. Λες. Εδώ το πρωί και λίγα εκεί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Δυτική Κρήτη πια. Γρήγορα όμως θα σταματήσουν, βελτιώνεται ο καιρός με λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Πολύ υγρασία, πάρα πολύ υγρασία. 90% φτάνει σε πολλές περιοχές. Έχουν γυρίσει άνεμοι βορειοδυτικοί στο Ιόνιο 3 με 5. Υπάρχει ακόμα ένα οχτάρι στο Αιγαίο, 7 η ώρα τώρα τελειώνει και αυτό. Νοτιάδες. Και αρχίζουν να εξασθενούν. Θα γυρίσουν δυτικοί και το βράδυ πιο δυτικοί βορειοδυτικοί και σιγά σιγά όσο περνάει η μέρα δηλαδή θα εξασθενούν όλο και περισσότερο. Θα αλλάξει η φορά τους ή όχι? Σιγά μην αλλάξει. Πρόσκαιρα να βγει αύριο, ένας βοριάς πρόσκαιρα αύριο. Ναι. 4-5, τίποτα, νοτιάδες. Ουσιαστικά εγώ βλέπω νοτιάδες μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου θα μας πεθάνει στην υγρασία. Και στη ζέστη. 25 με 26 βαθμούς, κάτι σε άνοιξη θα έλεγα. Ναι. Ναι. Αττική λιακάδα, θα γίνουν λίγο δυτικοί, βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5. Λίγο. Και 25 βαθμούς το μεσημέρι και ήλιος βέβαια. Και η Θεσσαλονίκη που είπαμε χθες έβρεχε, σήμερα θα βγει ήλιος. Βορειοδυτική 3 με 5 και 22 βαθμούς στη θερμοκρασία. Το Σάββατο, πολύ νωρίς το πρωί, στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τα ξέφτια του συστήματος μπορεί να έχει λίγες βροχές. Βελτιώνεται mm-hmm. ο καιρός. Σαββατοκύριακο λοιπόν, πολύ καλός. Καλοκαιρία δηλαδή θα μπορούσα να πω. Οι άνεμοι. Δεν έβαλα διεύθυνση, διότι είναι τόσο ασθενής. Mm-hmm. Μόνο αύριο στο Αιγαίο μπορεί να έχει ένα πενταράκι. 3 με 4, 2 με 4. Ναι. Ξέρω εγώ ένα πράγμα. Πάμε για ψάρεμα. Αυτό. Ναι. Μπορεί για ψάρεμα, για ό,τι θέλεις. Και 24 με 25 πάλι βαθμούς στο Σαββατοκύριακο. Και μπορώ να σας πω ότι από Δευτέρα το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, οι νοτιάδες, η άνοδος της θερμοκρασίας. Νερό δεν θα βγάλει πουθενά. Κάποιες βροχές στα δυτικά.